πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει. Βλέπουμε μια κινητικότητα και πάλι στην Μαριούπολη. Είναι η εικόνα από τη Μαριούπολη, ναι. Σωτήρη, είσαι στη γραμμή, αν έχει αλλάξει κάτι. Βλέπουμε μια κινητικότητα. Ακούμε και εμείς τι ακριβώς συμβαίνει. Είμαστε εδώ. Ήρθαν δύο στρατιώτες, δύο αστυνομικοί και μας ζητούν να σταματήσουμε τη μετάδοση. Μας λένε κάτι στα ρωσικά που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, αλλά προφανώς έχει να κάνει με την μετάδοση. Άρα αναμενόμενα είναι. Πρόκειται για επεισόδιο αυτή τη στιγμή, έτσι. Για να ζητάνε να μην καλύπτει την εικόνα. Μας ζητούν να σταματήσουμε να μεταδίδουμε. Okay. Θανάση, καταλαβαίνεις μήπως τι λένε. Μιλάνε οι άνθρωποι, ρωσόφωνοι είναι. Ναι, τι λένε. Ρωσόφωνοι από την άλλη μεριά. Τι λένε. Του ζήτησα να δείξει τα πλάνα που έχει γυρίσει. Α, θέλει να του δείξει τα πλάνα που έχει γυρίσει. Δώσ' του το τηλέφωνο να μιλήσουμε. Μπορεί να σε βοηθήσει, Σωτήρη, μπορεί να σε βοηθήσει ο Θανάσης. Να του πάρει το μισό. Είμαστε μπροστά από το. Ακούστε με λίγο. Είμαστε μπροστά από το ελληνικό προξενείο. Έτσι, μπορούμε να πάσα στιγμή να μπούμε στο ελληνικό προξενείο και το επεισόδιο να λήξει. Ναι, βεβαίως. Δεν χρειάζεται να του δώσουμε έκταση. Αυτό θέλουν από εμάς, να αποχωρήσουμε. Να αποχωρήσουμε τουλάχιστον από αυτό το σημείο. Προχωρήστε λίγο μέσα. Προχωρήστε, συνάδελφοι. Άρα μπορείτε να φύγετε. Προχωρήστε λίγο μέσα. Δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να διαπραγματευτούμε. Μας ζητούν να μπούμε στο προξενείο, να φύγουμε τουλάχιστον από μπροστά τους. Νομίζω ότι αυτό για την ώρα είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει. Για να αποφύγουμε οποιαδήποτε αντιπαράθεση. Γιατί ακούγοντας τον αέρα, ο Θανάσης Ευγερινός άκουσε να σου ζητούν να δουν το τηλέφωνο, να δουν τι πλάνα έχει τραβήξει. Γι' αυτό σου. Δεν τα ζητούσαν μόνο από μένα, το ζητούσαν και από τους άλλους συναδέλφους. Οπότε αντιλαμβάνεστε, αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, 5 κάμερες εδώ, έχουμε ανοίξει μια διαδικασία που δεν είναι και ιδιαίτερα χρήσιμη. Μάλιστα. Λοιπόν, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μπούμε στο ελληνικό προξενείο. Εδώ είναι και καλά θα κάνετε, αφού αυτή την οδηγία σας δίνουν οι αρχές και είναι έτσι η κατάσταση, προφανώς και πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Αντιληπτό είναι αυτό. Μάλιστα. Και μπορούμε να παρατηρούμε τι συμβαίνει χωρίς να έχουμε τις μηχανές μας έξω. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα ξαναγυρίσουμε σε λίγο σε εσάς.